εμείς πρέπει να καταθέσουμε την προσφυγή μας στο Υπουργείο της Εκκλησίας. Εσείς που έχετε την ευθύνη να κρίνετε τους νόμους, πρέπει να μας αφήσετε να πάμε στον αρμόδιο χώρο, εκεί που συνεδριάζει η Επιτροπή. Αυτό δεν μπορούμε να το πετάξουμε εδώ στο διάλογο. Δεν μπορείτε να το καταθέσετε. Όχι, όχι, στην Επιτροπή. Η Επιτροπή η οποία έχει ευθύνη. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Όχι, έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη να το παραλάβει. Γιατί η Επιτροπή αυτή συνεδριάζει ενώ ξέρει ότι την έχει συντεριστεί καμία παλωτρίωση. Που να το παραλάβει για να δούμε μετά γιατί εμεί θα στραφούμε και κατά το μελό τη Επιτροπή και γενικότερα. Λοιπόν, δεύτερο. Έχουμε μια εισαγγελική παραγγελία. Εσείς πιστεύω παίρνετε εντολές από την εισαγγελία. Δεν παίρνετε από οποιουσδήποτε εδώ, το προσωπικής σας διοίκησης, για τα τεύχη δημοπράτησης, βάσει των οποίων υποτίθεται έγινε η προηγούμενη διαδικασία και η σημερινή διαδικασία. Λοιπόν, εμείς θέλουμε όλα αυτά να τα καταθέσουμε αρμοδίως. Αυτό θέλουμε, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Αν μπορούμε, αν μπορεί να γίνει αυτό, πέστε μας πού και πώς θα γίνει. Εδώ πάντως. Από ό,τι ξέρω, επειδή ήμουν παλιό μέλος εδώ της Εκτελεστικής Επιτροπής. Δηλαδή να παραλέψετε τα γενικά. Κάτσε. Παιδιά, είμαστε για την τήρηση της τάξης. Δεν είμαστε για τα διαδικαστικά θέματα. Η εισαγγελική παραγγελία είναι διαδικαστικό θέμα. Εμείς θέλουμε να πάμε σε ένα, εντάξει, θέλουμε να πάμε σε ένα χώρο, σε ένα χώρο που λειτουργεί θεσμικά και αρμοδίως. Το έτοιμά σας. Αν έρθει στο Δήμο το δικό μας, δεν υπάρχει περίπτωση να τους δεχτούμε στις σκάλες ή στο φουαγέ. Εντάξει, θα πάμε κανονικά στα αρμόδια γραφεία. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Να το κάνουμε και θεσμικά και σημειολογικά. Δεν μας έχει τύχει ποτέ σε άλλη φορά στη ζωή μας. Το έτοιμά σας ο κύριος θα το μεταφέρει στην Επιτροπή. Θα πάρουμε αν είναι καλό. Εμείς θέλουμε να τα λάβει υπόψη η Επιτροπή ακόμα και πριν ξεκινήσει. Για να ξέρει, ποιο. Τι αρμοδιότητα έχει να λάβει. Και τις ευθύνες που έχει, αλλά έτσι, πρέπει να μας πει ο κύριος κάτι. Δεν το έχουμε έρθει εδώ. Μπορεί να κάνει διάλειμμα επιτροπή μισή ώρα να πάει δημοσιογράφο. Αρχικά θέλουμε και τα ονόματα της Επιτροπής. Ούτε τα ονόματα της Επιτροπής δεν τα ξέρουμε τίποτα. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Και είναι παρόντες. Μπορεί κάποιοι να μην. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αυτά, να ξέρουμε τι είναι, αν μπορούν να συμμετέχουν εκεί κανονικά.